Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελαρίδης. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Ετοιμάζονται οι συνάδελφοι για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τις δηλώσεις που θα κάνει. Δεν με έχουν πάρει. Απόψε αναμένεται να μάθουμε αν θα ανακοινωθεί τελικά ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και αν υπάρχουν άλλες δηλώσεις σχετικά με το αυριανό κρίσιμο Eurovision. Σήμερα ο λαός έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα από τις πλατείες όλης της χώρας. Για μια ακόμα φορά κατέστησε σαφές ότι η αξιοπρέπειά του είναι αδιαπραγμάτευτη. Με τη λαϊκή εντολή στις καρδιές μας και στο μυαλό μας, συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση όπως ακριβώς και την ξεκινήσαμε. Είμαστε έτοιμοι για μια αμοιβαία επωφελή λύση για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός από το πρωί βρίσκεται σε συνεχείς συνομιλίες με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα σήμερα το απόγευμα είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Γιούνκερ, όπου αντάλλαξαν πληροφορίες και απόψεις σε σχέση με την διαπραγμάτευση που εξελίσσεται. Σε σχέση με το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι να ανακοινώσει την πρότασή του για τον υποψήφιο αμέσως μετά το βράδυ της Δευτέρας, που είναι η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, να συνεδριάσει την Τρίτη η κοινοβουλευτική ομάδα και εκεί να ανακοινώσει το όνομα και η ψηφοφορία να γίνει την Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ανετράπηκε κανένα σχεδιασμό. Η συζήτηση σήμερα αφορούσε στην ουσία το σχεδιασμό για το πώς θα γίνει η ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και προφανώς οι συζητήσεις που γινόντουσαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου αφορούσαν και την εξέλιξη και τις πληροφορίες σε σχέση με την αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup. Και εσείς το προηγάτε πιθανότατα σήμερα, γι' αυτό σας το λέμε αυτό. Ακριβώς αυτό είπα. Πιθανότατα σήμερα, αλλά δεν απέκλεισα το ενδεχόμενο να είναι και την επόμενη μέρα. Με την αριστερή πλατφόρμα. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπήρξε. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε. Το μυαλό μας είναι στη δύσκολη αυτή διαπραγμάτευση που γίνεται, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να μπορέσει επιτέλους να ανασάνει. Εκεί είναι όλη μας η σκέψη, εκεί είναι όλες μας οι προσπάθειες και οι σημερινές συζητήσεις που γινόντουσαν και στο Μέγαρο Μαξίμου αφορούσαν κυρίως αυτό το θέμα. Το μόνο που συζητήσαμε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι να γίνει αυτή η διαδικασία με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορέσει να είναι αντίστοιχος της περίστασης και του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρόσωπο έχει βρεθεί. Το πρόσωπο έχει βρεθεί. Είμαστε σε συζήτηση. Θα ενημερωθείτε στις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Πάμε.